Τουλάχιστον το μισό της παραγωγής έχει χαθεί από το σκουλίκι που έπλεξε την Λέων Κράμβη, δίνοντας κέριο χτύπημα στους παραγωγούς. Το πρωί της Τρίτης, κατά την πρωτοβουλία του κ. Καραλίδη και μετά από έκκληση των παραγωγών, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας με τον Περιφερειάρχη Άρη Γιανακίδη, παρουσία και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης Σωκράτη Ξενίδη, προκειμένου να ενημερωθούν για την πρώτη αποτίμηση της ζημιάς, αλλά και να δρομολογηθούν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την αποζημίωση των καλλιεργητών. Γύρω στα 17.000 στρέμματα από τα 35 που καλλιεργούνται στο νομό έχουν μεγάλο πρόβλημα. Πολλοί καλλιεργητές ελαιοκράβη ξεκίνησαν ήδη και χαλάνε την καλλιέργειά τους για να την αντικαταστήσουν με κάποια άλλη. Και το θέμα που τίθεται πλέον είναι να δοθεί μια αποζημίωση τουλάχιστον για το κόστος της σποράς. Κάποια συμπεράσματα, κάποιες αποφάσεις πάρθηκαν μέσα ή απλά ήταν θέμα ενημέρωσης πιο πολύ του κυρίου Περιφερειάρχη? Ήταν κυρίως θέμα ενημέρωσης του κυρίου Περιφερειάρχη και περιμένουμε σε λίγες μέρες και τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης. Είμαστε σε θέση να ξέρουμε την ακριβή ζημιά ή πρέπει να περιμένουμε και εκεί? Κοιτάξτε τώρα, υπάρχει ζημιά, όπως σας είπα, περίπου στο 50% της συνολικής έκτασης των καλλιεργούμενων στρεμμάτων με ελαιοκράμβη, που σας είπα είναι 35.000 στρέμματα καλλιεργούνται με ελαιοκράμβη στο νομό. Περίπου τα 17 με 18 έχουν προσβληθεί, έχουν πρόβλημα. Και η ζημιά σε αυτά τα χωράφια ξεκινά από 50% και φτάνει ορισμένες φορές και στο 80%. Αλλά περνώντας ο καιρός, υπάρχει εξέλιξη τώρα της ζημιάς και πιστεύω μέσα στον Απρίλιο αυτό το ποσοστό, το ελάχιστο που υπάρχει σε 50% σε κάποια αγροτεμάχια, θα αυξηθεί και θα πάει στο 70% και στο 80%. Την Παρασκευή μας γνωστοποιήθηκε από τους αγρότες περιοχής μέσω του Αντιπεριφερειάρχη του κ. Καραλίδη και σήμερα προσδιορίσαμε τη συνάντησή μας ο παρέστιο εκπρόσωπος του οικείου ΕΛΓΑ, καθώς επίσης οι δύο πόνοι της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, οι ίδιοι οι πληγέντες παραγωγοί. Συζητήσαμε, ας αποτυπώσαν το πρόβλημα όσον αφορά τις ζημιές που έχουν υποστεί στην Λεοκράμβη και είναι περίπου στα 18.000 στρέμματα. Αναμένουμε μέχρι τον Απρίλιο να προσδιορίσουμε την εξέλιξη του προβλήματος, που πιθανά να φτάσει και στο 80%. Παρέστηκε, μας θύμισε ο υπουργός μας, ο κύριος Ξενίδης, ο οποίος γνωρίζω ότι είναι αρκετά ευαισθητοποιημένος σε θέματα της αγροτιάς. Δεσμευθήκαμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να γνωστοποιήσουμε το πρόβλημα στον ΕΛΓΑ, στην Αθήνα και στο αρμόδιο Υπουργείο, στοχεύοντας μπορούμε να ικανοποιήσουμε τους αγρότες μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας. Με ενδιαφέρον πάντως άκουσαν οι εκπρόσωποι των αγροτών αλλά και η περιφέρεια την πρόταση του κυρίου Ξενίδη με αφορμή και τη ζημιά που υπέστη καλλιέργεια της ελαιοκράμβης περί διαβούλευση των υπηρεσιακών παραγόντων προκειμένου να αξιολογηθεί το μέλλον της αγροτικής παραγωγής. Παράλληλα, ο υπουργός μας, ο κ. Ξενίδης, έβαλε ένα θέμα που θεωρούν πολύ σημαντικό, να ξεκινήσει μια διαβούλευση σε επίπεδο υπηρεσιακών παραγόντων, δηλαδή των συνεργατών μας σε περιφερειακό επίπεδο με τους βιοπόνους της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, αξιολογώντας που πρέπει να προσανατολίσουμε το μέλλον και της περιοχής μας στον πρωτογενή τομέα και να συναποφασίσουμε όλοι μαζί ποιο είναι και το παραγωγικό πρότυπο της αγροτιάς σε ένα τελείως ανταγωνιστικό και διεθνοποιημένο περιβάλλον που και εμείς θα πρέπει να έχουμε την ταυτότητά μας. Αυτό θα το κάνουμε πολύ σύντομα, θεωρώ ότι είναι μια πολύ αξιολογική πρόταση, ώστε να δείξουμε και στους παραγωγούς ότι οι γεωπόνοι δεν είναι μόνο αυτοί οι διοικητικοί υπάλληλοι που ασχολούνται κυρίως με. Είναι οι γεωπόνοι οι οποίοι θέλουν να αναζητήσουν μαζί τους το θέμα της αγροτικής προοπτικής, να κάνουμε επιτέλους και το λεγόμενο καλάθι των παραγωγικών προϊόντων, των τόπιων προϊόντων, που θα προσδώσουν την προστιθέμενη αξία στην οικονομία. Σε ό,τι αφορά πάντως την αποζημίωση των παραγωγών, ο κ. Γιανακίδης απέφυγε να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αφού η τελική αποτίμηση της ζημιάς δεν μπορεί να γίνει πριν τον Απρίλιο, ενώ ζητούμενο είναι και η επιλεξιμότητα της συγκεκριμένης δαπάνης από τον ΕΛΓΑ.